όμως εγώ να καλησπερίσω τον σημερινό μας καλεσμένο που είναι από την ομάδα που έχει κάνει το 8 στα 8. Βέβαια δεν είναι η μόνη ομάδα ο Πάμισος, είναι πλέον και ο Τσιγκλιτήρας Πύλου, όπου έχουν και οι δύο ομάδες το απόλυτο. 24 βαθμούς λοιπόν, με έχοντας 8 νίκες, μόνο που ο Πάμισος έχει ακόμα ένα ρεκόρ, καθώς σε 8 αγώνες δεν έχει δεχτεί τέρμα. Μηδέν, παθητικό για τον Τάσο Κωνσταντακόπουλο και για την ομάδα του Παμίσου. Να καλησπέρισω λοιπόν τον Σταύρο τον Τζουλάκο που είναι στην εκπομπή μας. Καλησπέρα, Σταύρο. Καλησπέρα, Γιάννη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα συζητήσουμε βέβαια για τον Πάμισο, για τον αγώνα με το Δόρειο. Βέβαια, σίγουρα δεν χωρά σύγκριση ανάμεσα στις δύο ομάδες. Θεωρώ πιο δύσκολα παιχνίδια έδωσε ο Τσιγκλιτήρας Πύλου αυτό το Σαββατοκύριακο και η ομάδα της Κυπαρισίας, οι ανταγωνιστές επί της ουσίας της Μεσίνης. Η Πύλος κατάφερε να επικρατήσει με 2-1. Από την άλλη μεριά όμως δεν κατάφερε η Κυπαρισία να κερδίσει, αλλά και δεν έχασε, καθώς προηγήθηκε η ομάδα του Πανθρουριακού με 1-0. Στο τέλος όμως κατάφερε να ισοφαρίσει με τον Κώστα τον Αργυρόπουλο και να πάρει τον ένα βαθμό η ομάδα της Κυπαρισίας. Συναρπαστικό πρωτάθλημα, έτσι, Σταύρο? Ναι, είναι νωρίς ακόμα, αλλά μέχρι στιγμής δείχνει ότι είναι συναρπαστικό, ειδικά στις πρώτες τρεις θέσεις. Και στην ουρά. Γιατί κάπως έχει ξεχωρίσει το τι θα γίνει. Σίγουρα ξέρουμε ότι η πρώτη τριάδα που μάλλον θα πορευτούν κοντά-κοντά θα είναι Κυπαρισία, Πάμισος και Τσιγκλιτήρας Πύλου. Από την άλλη μεριά θεωρείς ότι είναι δύο ταχυτήτων ή τριών ταχυτήτων το πρωτάθλημα? Δηλαδή θα υπάρξουν ακόμα τρεις-τέσσερις ομάδες που εύκολα, πολύ εύκολα θα παραμείνουν στην κατηγορία και κάποιες που θα παλέψουν, ή όλες είναι στο ίδιο καζάνι μετά από σας? Συνήθως είναι τριών ταχυτήτων τα πρωταθλήματα. Είναι κάποιες που πάνε για να διεκδικήσουν άνοδο, κάποιες που διεκδικούν την παραμονή τους και αυτές που είναι άνετες στην ουσία και κάνουν μια άνετη παραμονή. Έτσι είναι και φέτος, πιστεύω. Απλά οι διεκδικητές του τίτλου φαίνεται ότι είναι παραπάνω από τα υπόλοιπα, από τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε ξεχωρίζουν, έτσι, δηλαδή είναι δύο σκάλες που λέμε πιο πάνω. Δεν ξέρω αν είναι δύο σκάλες, αλλά θεωρώ ότι πέρα από αυτές τις τρεις ομάδες δεν υπάρχει κάποια που να μπει ανάμεσα σε αυτές. Αλλά αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό φαίνεται. Έτσι πιστεύω. Απλώς. Τι γίνεται? Πριν από κάποια χρόνια υπήρχε ο Μεσσηνιακός που αγωνιζόταν τότε, ναι, που ανεβήκατε στην τρίτη εθνική κατηγορία. Τότε δεν υπήρχε άλλη ομάδα, δεύτερη. Υπήρχε, ήταν η Κυπαρισία. Τότε επί της ουσίας όμως παίξατε μόνοι σας. Πήρατε το πρωτάθλημα με αρκετούς πόντους διαφορά. Στη συνέχεια, πέρυσι υπήρχε η Κυπαρισία με τον Πάμισο που κατάφερε η Κυπαρισία να το πάρει. Φέτος βλέπουμε τρεις ομάδες. Οπότε γίνεται ακόμα πιο συναρπαστικό το παιχνίδι. Γιατί άλλο να είναι, ναι, δύο, άλλο να είναι τρεις οι, ναι, συνδιεκδικητές. Ναι, φέτος υπάρχει άλλη μια ομάδα. Είναι τρεις οι ομάδες. Από τα προηγούμενα χρόνια αυτή είναι η διαφορά. Πιστεύεις ότι θα κριθεί εν τέλει στα μεταξύ σας παιχνιδιά το φετινό πρωτάθλημα? Όπως δείχνουν τα πράγματα, θα κριθούν, επειδή είναι και όλα τα μεταξύ μας παιχνίδια στο φινάλε, θα παίξει μεγάλο ρόλο αυτό. Αλλά όπως βλέπεις και η Κυπαρισία τώρα έχει κάνει κάποιες γκέλες που δεν τις περίμενε ούτε αυτή ούτε οι υπόλοιπες ομάδες το περίμεναν αυτό. Οπότε πρέπει να είσαι σοβαρός σε όλα τα παιχνίδια και μετά στα μεταξύ σου. Σταύρο, είδαμε ότι η ομάδα της Κυπαρισίας είναι 4 βαθμούς πίσω, όμως και πέρυσι ήταν 4 βαθμούς πίσω σε όλο τον πρώτο γύρο, αλλά κατάφερε στην συνέχεια να πάρει αυτός, να κόψει αυτός πρώτος το νήμα, αυτή μάλλον πρώτος το νήμα, η ομάδα της Κυπαρισίας. Οπότε μήπως είσαστε και λίγο ψηλιασμένοι φέτος εκεί στον Πάμισο, δηλαδή δεν φυσικάζετε? Τώρα θα μου πεις είναι και η Πύλος, πώς να φυσικάσετε? Κοίτα, από την περσινή ομάδα του Πάμισου είναι τελείως διαφορετική και λειτουργεί τελείως διαφορετικά σε όλους τους τομείς και στο αγωνιστικό κομμάτι και θεωρώ και διοικητικά. Ναι, τα λάθη είναι για να μαθαίνεις. Πιστεύω όλοι έμαθαν από αυτό το πράγμα. Καλό είναι που είναι φέτος η Κυπαρισία 4 βαθμούς πίσω μας, γιατί αυτούς θεωρώ, εγώ η γνώμη δική μου είναι αυτή είναι οι βασικοί συνδιεκδικητές του τίτλου. Άλλωστε η Πύλος, από ό,τι λένε και οι άνθρωποι οι δικοί της, δεν είναι σκοπός το πρωτάθλημα, είναι να φτιάξουν μια καλή ομάδα. Οπότε έχουμε κερδίσει πλεονέκτημα τώρα από την Κυπαρισία. Βέβαια και η Πύλος δεν είναι αμεληταία ποσότητα. Ναι, σίγουρα. Αλλά από ό,τι μας αναφέρεις, λόγω της εμπειρίας, θεωρείς την Κυπαρισία επί της ουσίας ως συνδιεκδικητή? Κοίτα, στην αρχή της χρονιάς η ομάδα που είπε ότι θέλει το πρωτάθλημα, οι ομάδες που θέλουν το πρωτάθλημα και δεν υπάρχει άλλο στόχος, ήταν ο Πάμισος και η Κυπαρισία. Με τις κινήσεις που έγιναν φαίνεται ότι αυτοί οι δύο θέλαν πιο πολύ πρωτάθλημα. Βέβαια και η Πύλος έχει κάνει καλές μεταγραφές. Θα δούμε, εντάξει. Πώς φάνηκε το παιχνίδι, γιατί έπαιζε εκείνη την ώρα και με το Δόρειο?
Εντάξει, δεν μπορείς να καταλάβεις και πολλά από τον αγώνα, από τα στιγμιότυπα μόνο. Κι όμως έχουν πάρει αντίστοιχα, θα πω, έχουν πάρει μεταγραφές παίχτες. Φτιάχνοντας ένα τρίλετρο. Με highlights. Με highlights που φαίνονται ότι θα αφήσουν εποχή και τελικά. Και από ό,τι ενημερώνει και ο συντάκτης της εκπομπής μας, και εσύ έχεις. Έχω τι. Έχεις βιντεάκι έτσι με. Το έχει φτιάξει ο Κουντάνης. Ο αρχισυντάκτης. Ναι, ναι. Γι' αυτό το ξέρει ο ίδιος που το έχει φτιάξει. Τρομάρα του που λέει. Φτιάχνει ωραία βίντεο. Φτιάχνει ωραία βίντεο. Ναι. Μεταγραφή όμως δεν είδαμε. Στο Λεβαδιακό κάτι πήγε να γίνει. Δεν ήταν καλό το βιντεάκι. Οπότε δεν στέσαι εσύ, έτσι. Ούτε το σύστημα, ούτε η μάνατζερ, ούτε τίποτα. Θέλει ο Πάνος ο Κουντάνης που δεν έφτιαξε. Ναι. Προσπάθησε, λέει, χρόνια, λέει, να βρει καλά στιγμιότυπα, αλλά δεν τα βρήκε, λέει, ναι, ο Πάνος. Μάλλον δεν λέει γιατί δεν είναι στα γήπεδα, ε. Ναι, ναι. Τάω λίγα δύο κουβέντες από τον ποδοσφαιριστή της Κυπαρισίας. Η πρώτη είναι ότι θεωρεί ότι θα χάσει και θα χάσουν και άλλες ομάδες, μεγάλες ομάδες εννοούσε βέβαια, βαθμούς σε ένα γήπεδο όπως του Κορδία και απέναντι στον Πανθουριακό. Και το δεύτερο που θέλω να μου σχολιάσει είναι ότι, μάλλον το ανέφερα και πιο πριν, ότι θεωρούν και πέρυσι ήταν μείωση στο μείον 4, άρα δεν τις φοβίζει, ξέρουν πώς να το αντιμετωπίσουν. Εντάξει, από τη στιγμή που το κάναν πέρυσι αυτό, σίγουρα έχουν άλλη ψυχολογία για να το αντιμετωπίσουν και φέτος. Αλλά κάθε χρόνο δεν είναι ίδια τα πράγματα. Όσο πιο πολύ προσέξεις, τόσο καλύτερο. Εμείς θέλουμε να είμαστε προσεκτικοί σε κάθε παιχνίδι και στο τέλος θα δείξει ποιος θα τερματίσει πρώτος. Για το πρώτο σχολείο, ότι είναι μια δυνατή έδρα εκεί του Πανθουριακού και μάλλον θα χάσουν και άλλοι πόντους. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι μπορείς να χάσεις και να κερδίσεις τον οποιοδήποτε. Αλλά εμείς φέτος πιστεύω ότι έχουμε κάνει μια πολύ καλή δουλειά και το δείχνουν άλλωστε και τα στατιστικά. Δεν έχετε δεχτεί τέρμα, έτσι. Δεν έχουμε δεχτεί τέρμα. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, έχουμε την καλύτερη επίθεση. Και πάνω, δεν είναι όμως ότι δεν έχουμε δεχτεί τέρμα, δεν απειλούμαστε. Δηλαδή στα 8 παιχνίδια που έχουμε παίξει, ζήτημα να έχουν κάνει 3 ευκαιρίες και όχι κλασικές, οι αντίπαλες ομάδες, όλες μαζί. Οπότε αν συνεχίσουμε έτσι, γιατί εγώ προσωπικά πιστεύω πολύ στους συμπαίκτες μου και στον προπονητή, αν συνεχίσουμε έτσι στο αγωνιστικό κομμάτι, δεν φοβόμαστε κανέναν. Ποτέ δεν ξέρεις όμως, ποδόσφαιρο είναι. Ακριβώς. Όπως και η Κυπαρισία και οι φίλοι πιστεύουν για την ομάδα τους, έτσι εμείς πιστεύουμε πάρα πολύ στην ομάδα. Και όλοι δηλώνουν ότι δεν φοβούνται. Και όλοι δηλώνουν ότι δεν φοβούνται και καλά κάνουν βέβαια, αλλά θα φανεί στο τέλος. Εγώ απλώς να θυμίσω για μια ακόμη φορά σε ένα Σταύρο ότι πέρυσι είχατε κάνει ένα ρεκόρ. 14 νίκες. Βέβαια δεν ήσουν στην ομάδα, λέμε η ομάδα ρε παιδί μου, είχε κάνει το 14 στα 14. Και όλοι έλεγαν ότι πήγαινε τρένο, ο Πάμισος. Και στη συνέχεια είδαμε αυτό που έγινε στο δεύτερο γύρο. Σταύρο, ένα παιχνίδι όπως προείπα. Εύκολα το 5-0, εύκολο απόγευμα Σαββάτου για τον Πάμψος σε ένα καλό αγωνιστικό χώρο από ό,τι είδαμε. Ναι, είναι πολύ. Βοηθάει έτσι μια τεχνική ομάδα, ναι, αυτό το γήπεδο. Ναι, προς το παρόν είναι πολύ καλό. Όπου αγωνίζεται εκεί και ο Ολυμπιακός Ανάληψης, αν δεν απατώμε. Και η Ακαδημία. Όχι, η Ακαδημία, μήπως παίζει στον Άγιο Νικόλα. Ότι... Όχι, εκεί παίζει και η Ακαδημία. Τώρα ένα μάτσο έπαιξε νομίζω στον Άγιο Νικόλα. Δεν ξέρω κιόλα σίγουρα. Τρεις ομάδες, ναι. Οπότε αν έχει έντονη βροχόπτωση, μάλλον θα υπάρχει πρόβλημα όπως κάποια περίοδο πέρυσι. Εντάξει, το προσέχουμε. Προπονήσεις κάνουμε στον Άγιο Νικόλα, όλες οι ομάδες. Καλό είναι αυτό. Έχουμε και βοηθητικά που είναι και σε καλή κατάσταση. Εκεί κάνετε τις προπονήσεις. Πού κάνετε τις προπονήσεις σας? Στον Άγιο Νικόλα. Κάνουμε όλες. Και όχι όλες. Ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Βοηθάει όμως αυτός ο αγωνιστικός χώρος. Εδώ βλέπουμε ότι δεν υπάρχει και στην Καλαμάτα αυτό το. Ναι, το χορτάρι. Έχει βελτιωθεί πολύ το χορτάρι. Έκαναν και μια σπορά, νομίζω, είναι πολύ καλό. Και εδώ τρέχουν στην Καλαμάτα να κάνουν τη σπορά τώρα, ενώ έχουν ξεκινήσει στο πρωτάθλημα του Μεσσηνιακού, που θα δούμε και συνέχεια βέβαια πώς είναι. Το γήπεδο που αγωνίζεται και η Μαύρη Θύλα εκεί. Πραγματικά είναι ένα γήπεδο το οποίο δεν είναι για να αγωνίσει. Θεωρείς το Δόριο αδύναμο, να έρθουμε και λίγο στον αντίπαλο. Θεωρείς ότι δύσκολο θα καταφέρει να παραμείνει στην αλφατοπική κατηγορία? Από ό,τι ξέρω, στο μεταξύ μας παιχνίδι ήρθαν και με κάποιες απώλειες. Ένα παιδί που τραυματίστηκε. Που... Ο Γιάννης Κοτσάκης που ήταν τραυματίας, ο Γιάννης Γκότσης. Έπαθε σοβαρό τραυματισμό. Ναι, δυστυχώς. Καλά, μου κάνεις και πάσα. Όντως επαληθεύτηκαν οι φόβοι μεσοβδόμαδα και ο Γιάννης Γκότσης που είχε τραυματιστεί στο προηγούμενο παιχνίδι. Έχει όντως ολική ρήξη χιαστών. Θα χάσει όλη τη σεζόν και από ό,τι είχε δηλώσει ούτως ή άλλως θα σταματούσε το
ποδόσφαιρο, είτε ήταν σοβαρός τραυματισμός είτε όχι, έτσι, είτε ήταν τραυματίας είτε όχι, ενώ συνεχίζουμε να βλέπουμε τα στιγμιότυπα. Θεωρείς ότι θα αντέξει αυτή η ομάδα, θα τα καταφέρει να παραμείνει στην... Ναι, θα παλέψει. Είναι πολλές ομάδες που θα παλέψουν για την παραμονή. Ναι. Δεν ξέρω τώρα ποιος είναι πιο αδύναμος, αλλά σίγουρα θα παλέψουν για αυτή. Τον γκολ αυτό βέβαια έκανε στην πάσα εσύ, έτσι. Έχεις επί της ουσίας μία assist και ένα τέρμα σε αυτό το παιχνίδι, σε αυτή την αναμέτρηση. Είσαι πρώτο σκόρερ, όμως δεν είσαι μόνος σου, έτσι και εσύ. Είσαι μαζί με τον Γιάννη Τοχελά, τον συμπαίκτη σου στον Πάμψο της Μεσίνης, αλλά και τον Καρύδη. Τον Γιάννη τον Καρύδη, αν δεν απατώμε, από την ομάδα του Αστέρα, που σκόρερ και αυτός αυτή την αγωνιστική. Είστε στην κορυφή με 7 τέρματα. Είναι ένας στόχος και αυτός, η κατάκτηση της θέσης του πρώτου σκόρερ. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Εγώ είχαμε μιλήσει και στο ραδιόφωνο για αυτό το θέμα και σου είχα πει... Ναι, εγώ μπήκα τρεις στα γήπεδα, ναι. Όχι, το μόνο στόχος φέτος είναι να ανέβει η ομάδα. Δεν με ενδιαφέρει ούτε ο πρώτος σκόρερ, ούτε... Δεν νομίζω κάποιον από την ομάδα μας να ενδιαφέρει αυτός ο τίτλος. Πιο πολύ γίνεται ομαδική δουλειά. Πόσα γκολ έχει επιτύχει η ομάδα, 29, αν δεν απαντώ. Ναι, 29. Και δεν έχει δεχτεί κανένα. Ναι. Οπότε σε 8 αγωνιστικές, επί της ουσίας έχετε σε 3,5 τέρματα ανά παιχνίδι, μέσο όρο. Ναι, κάπου εκεί περίπου, ναι. Αλλά βλέπω μια σιγουριά στο λόγο σου, καθώς μας είπες όχι μόνο δεν έχουμε δεχτεί τέρμα, όπως μας ανέφερες, ότι δεν έχουμε δεχτεί και φάσεις. Δηλαδή, έχουμε δεχτεί κάποιες φάσεις από κάποιες ομάδες, αλλά είναι μεμονωμένες περιπτώσεις και αυτό οφείλεται. Ελπίζω να μην είναι κρύος ο τερματοφύλακας όταν θα δεχτείτε φάσεις, ειδικά στα τέρματα. Όχι, έδειξε αυτές τις συγκεκριμένες ότι ήταν πολύ ζεστός, έτοιμος. Δοκάρι είχε ο Μεσσηνιακός. Εν τέλει όμως αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Αυτό που είναι το ποδόσφαιρο. Έχει την ουσία, κερδίζει το τριβάμο τη νίκη. Το μόνο που μπορώ να πω είναι για τον αγωνιστικό χώρο, ότι δεν βοηθάει καμία από τις δύο ομάδες. Γιατί και η Πύλος θέλει να παίξει ποδόσφαιρο, μιας και έχει ποιοτικούς παίκτες, αλλά και από το Μεσσηνιακό που ξέρω τους παίκτες τους αρέσει να παίζουν ωραίο ποδόσφαιρο. Ο αγωνιστικός χώρος δεν βοηθάει, από ό,τι είδα από την κάμερα. Καθόλου. Και ειδικά αν αρχίσουν οι βροχοπτώσεις. Τότε πραγματικά το μόνο θετικό ξέρεις ποιο είναι, ότι στην τελική επειδή είχε ξεκινήσει τέλος πάντων από την αρχή του πρωταθλήματος, είχαν δύο εντός έδρας παιχνίδια Καλαμάτα, συνέπεσαν οι δύο ομάδες. Ενώ το τελευταίο, μετά την διακοπή που είχε το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, είδαμε ότι μάλλον πάλι θα παίζει το ένα Σαββατοκύριακο η Καλαμάτα εντός έδρας και το άλλο Σαββατοκύριακο ο Μεσσηνιακός. Γιατί το προηγούμενο διάστημα έπαιζε Σάββατο ο Μεσσηνιακός, Κυριακή η Καλαμάτα. Οπότε καταλαβαίνουμε θα ήταν μεγάλη. Θετικό θα ήταν αν το γήπεδο ήταν σε καλή κατάσταση. Τώρα, άμα δεν είναι σε καλή κατάσταση, δεν αλλάζει αυτό. Δεν παίζει. Και τι σπορά να γίνει σε αυτό το γήπεδο, θα πω εγώ. Έτσι. Και τι σπορά να γίνει. Καθώς είδαμε ότι είναι χάλια το μεγαλύτερο μέρος του γηπέδου. Εγώ όμως ξέχασα κάτι, θα ολοκληρώσουμε και αυτό το ρεπορτάζ. Ξέχασα να σε ρωτήσω προηγούμενα. Δεν είδαμε τον Άγγελο Σαραντόπουλο ούτε στην 11η, ούτε στην 18η μάλλον του Παμίσου. Και δεν ξέρω τον λόγο. Σίγουρα εσύ θα γνωρίσεις από μέσα το ρεπορτάζ. Ναι, είναι κάποια παιχνίδια που το ίδιο έγινε και με μένα σε προηγούμενο παιχνίδι και σε πιο προηγούμενο που. Στην έδρα μας, ειδικά όταν ο αντίπαλος είναι υποδιέστερος, αν έχουμε κάποιους μικροτραυματισμούς, να ξεκουραζόμαστε. Τώρα ο Άγγελος είχε μια ενόχληση και ξεκουράστηκε. Τον ξεκούρασε ο προπονητής, δεν ξεκουράστηκε από μόνος του. Ναι. Οπότε αυτό θεωρείς ότι είναι ο λόγος, έτσι, δηλαδή θέλει να ξεκουραστεί. Βέβαια δεν υπάρχουν και παιχνίδια τώρα όμως από την άλλη Τετάρτη, Κυριακή. Έτσι δεν υπάρχουν δηλαδή να. Ναι, τώρα δεν ξέρω τώρα. Ήταν καθαρά λόγω ξεκούραση ο προπονητής το είδε έτσι. Όπως το είδε και σου είπα και σε προηγούμενα παιχνίδια με μένα, είχαμε κάποιες ενοχλήσεις. Εγώ είχα κάποιες ενοχλήσεις στα προηγούμενα παιχνίδια. Το ίδιο και ο Σαραντόπουλος. Και εκτός από αυτό, η ομάδα μας δεν αποτελείται μόνο από 11 παίχτες. Έχουμε 20 αξιόλογους ποδοσφαιριστές που μπορούν όλοι να βοηθήσουν. Mm. Αν δεις αυτούς που μένουν εκτός 11ης, θα καταλάβεις. Ποιοι είναι, που σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα θα ήταν. Βασικότατη και αντικατάστατη. Ναι. Είναι το μόνο σίγουρο αυτό. Και πάντα αυτό το στοιχείο πρέπει να διαθέτει η ομάδα που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό. Σε βλέπω πολύ τώρα με ένα κινητό όμως. Σταύρο, μάλλον δεν ξέρω, η εκπομπή δεν σε κρατάει. Σου στέλνουν μηνύματα εκεί ότι σε βλέπουν. Λες ψέματα. Στο ένα ή στο άλλο. Ότι δεν έχει ενδιαφέρον, ότι η εκπομπή δεν σε κρατάει ή ότι δεν σου στέλνει. Όχι, ότι είμαι στο κινητό. Η εκπομπή δεν με κρατάει. Θέλω να φύγω.
Α, σημειώ, όπως με ενημερώνει από το κοντρόλ, όντως σημειώσει κρατάει ο Σταύρος ο Τσουλάκος εδώ. Σημειώνει για να ξέρει τι θα πει στη συνέχεια. Υγείας, σε σύγκριση με άλλα παιχνίδια, Σταύρο, είδαμε καλό φωτισμό. Ήταν ναι, έχει βελτιωθεί ο φωτισμός, από ό,τι φαίνεται. Εκεί στο Παναγιώτη της Μπαχράμης. Όμως, στο τέλος είδαμε διαμαρτυρία. Υπήρχαν κάποιες εντάσεις, δεν το είδαμε, θα το δούμε αργότερα σε κάποιο στιγμιότυπο, τις διαμαρτυρίες. Φαρέ και Σπροχωρία θεωρείς δύο ομάδες που θα παλέψουν για την παραμονή. Αυτό έχουν δηλώσει και οι ίδιες. Ναι, θεωρώ ότι εύκολες παραμονές θα έχουν. Έχουν και, βέβαια νεοφώτιστη επί της ουσίας το Φαρέ, αλλά έχει μάθει και από, ναι, έχει προϋπηρεσία, να το πούμε έτσι, στην αλφατοπική κατηγορία, έχει παραστάσεις αλφατοπικής. Θεωρείς ότι οι έδρες θα μιλήσουν για την εύκολη παραμονή και γενικότερα για την σίγουρα, παραμονή. Σίγουρα, οτιδήποτε θες, η έδρα μετράει πιο πολύ, ειδικά όσο μάλλον στην παραμονή. Πιο πολύ στην έδρα πρέπει να κερδίζεις τα παιχνίδια. Θεωρείς ικανές αυτές τις ομάδες να κόψουν βαθμό από τις τρεις πρώτες ομάδες του βαθμολογικού πίνακα? Ναι, όλες οι ομάδες είναι ικανές να κόψουν βαθμούς. Εξαρτάται σε τι μέρα θα βρεθείς, σε τι μέρα θα βρεθούν οι αντίπαλοι. Καμία δεν είναι. Κανένα αποτέλεσμα δεν είναι σίγουρο πριν το μάτς. Ναι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Από την άλλη μεριά βοηθάει το γήπεδο σε αυτές τις ομάδες. Δηλαδή με το Παναγιώτη Μπαχράμης είναι πολύ μικρό. Πλαστικός τάπητας, κακός αγωνιστικός χώρος, μικρό γήπεδο. Το αντίστοιχο και το Πέτρος Γεργανάς. Τις βοηθάει αυτές τις ομάδες περισσότερο, θεωρείς? Ή βοηθάει τις εκπλήξεις? Εννοείς ότι να παίξει μια ομάδα που πάει για να πρωταγωνιστήσει εκτός έδρας με το Φαρέ ή τη Σπροχωρία? Εντάξει, όταν έχουν συνηθίσει σε ένα τέτοιο γήπεδο, έχουν ένα μικρό αβαντάζ σίγουρα. Βγαίνει εύκολα η μπάλα από τη μία εστία στην άλλη. Ναι, είναι μικρότερες διαστάσεις. Κάνουν προπόνηση εκεί, το έχουν συνηθίσει. Αλλά... Θέλω να θίξω τώρα ένα άλλο γεγονός. Θα το δούμε και από τους πρωταγωνιστές που θα κάνουν δηλώσεις. Είδαμε αρκετούς τραυματισμούς. Το τελευταίο διάστημα έχουμε δει αρκετούς τραυματισμούς, και μυϊκούς κυρίως, αλλά και χιαστούς, που θέλουν και επέμβαση πάρα πολύ τραυματισμοί. Θεωρείς ότι είναι η κακή κατάσταση των αγωνιστικών χώρων και ο πλαστικός γενικά ο τάπητας που κάνει κακό στα γόνατα και στις αρθρώσεις των ποδοσφαιριστών? Για να τραυματιστεί κάποιος είναι πολλά πράγματα μαζί. Τώρα παίζει ρόλο και ναι, τα γήπεδά μας δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση, ειδικά τα πλαστικά. Δεν προτιμάμε να παίζουμε. Δεν νομίζω κάποιος ποδοσφαιριστής να προτιμάει να παίζει σε πλαστικά, πόσο σε τέτοια πλαστικά όπως το γήπεδο του στρατοπέδου που είναι όχι πλαστικό, είναι σαν δρόμος κάτω. Τσιμέντο δηλαδή. Τσιμέντο, ναι. Τσιμέντο και μετά σαν μια τσόχα, να το πούμε διαφορετικά. Ναι, είναι πολύ παλιό, έχει χαλάσει. Εντάξει. Είναι άσχημες συνθήκες, αλλά αυτά τα γήπεδα υπάρχουν. Και έτσι λόγω κρίσης δεν μπορεί να αλλάξει το σκηνικό, ναι, αυτή την περίοδο. Σταύρο, θεωρώ πολύ σημαντικές τις δηλώσεις και δουλειά του Μαστορέα. Καθώς μόνο εάν δεν κρύβεσαι πίσω από το δάχτυλό σου, μόνο αν λες την αλήθεια όπως πραγματικά είναι και όχι όπως τη φαντάζεσαι ή όπως θέλεις να την φτιάξεις, μπορεί να διορθωθείς, έτσι. Ναι, μίλησε πολύ σωστά πάνω σε όλα τα θέματα. Πιστεύω. Έξω από τα δόντια. Κάτι το οποίο δεν έτσι, σημαίνει. Ναι, έτσι προχωράς όμως μπροστά. Χωρίς δικαιολογίες να προσπαθείς να βελτιωθείς εσύ, όχι να ρίξεις ευθύνες αλλού. Λοιπόν, πώς πήρε την μεγάλη νίκη η ομάδα του Ολυμπιακού Καλαμάτας απέναντι στον Τέλο Άγρα με το 1-0 με τον Παπαδέα, τον Παναγιώτη Παπαδέα, στο 92ο λεπτό. Ενώ Σταύρο είδαμε να χάνει και μεγάλη ευκαιρία λίγη ώρα νωρίτερα ο Κλήραρχος Αλεξανδρόπουλος, ένας ποιοτικός ποδοσφαιριστής στο μεσαιωνικό ποδόσφαιρο, στέλνοντας την μπάλα εξεπαφής στο δοριζόντιο δοκάρι. Ναι. Έτσι, όλα μπαίνουν και όλα χάνονται, έτσι, Σταύρο? Συμβαίνουν, ναι, τα πάντα. Θα δικαιολογήσει, θα δικαιολογούσε τον εαυτό σου? Εννοείται. Α, εσύ θα τον δικαιολογούσε, έτσι. Και τους άλλους δικαιολογούν. Α, και τους άλλους, ναι, δικαιολογήσει. Γιατί συνήθως μας αρέσει να δικαιολογούμε τον εαυτό μας, αλλά όταν το κάνουν οι άλλοι, να σε εισαγωγικά να κράζουμε, να το πω έτσι λαϊκά. Πιο πολύ κράζουμε τον εαυτό μας παρά τους άλλους. Είναι ο μόνος τρόπος να γίνεις καλύτερος αυτός. Να μπορείς να είσαι πιο σκληρός με τον εαυτό σου, περισσότερο για από ό,τι είσαι με τους υπόλοιπους. Ο Ολυμπιακός Καλαμάτας δεν έχει ξεκινήσει καλά, Σταύρο. Η άψη σου γι' αυτό, και μπορεί να μην τον έχουμε σε εικόνα, αλλά και ο Απόλλωνας Καλαμάτας. Είναι μια ιστορική ομάδα. Πέρυσι είδαμε, έφτασε στην πέμπτη θέση του πρωταθλήματος. Φέτος έχει 7 ήττες σε 8 αγωνιστικές. Ένα σχόλιο από αυτού. Ναι, δεν έχει ξεκινήσει καλά. Έχουμε αντιμετωπίσει και τις δύο ομάδες, και τον Ολυμπιακό και τον Απόλλωνα. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός σιγά σιγά, επειδή έχει κάποιους ποιοτικούς παίκτες μέσα στο ρόστερ, ότι δεν θα βρίσκεται χαμηλά στη βαθμολογία. Ο Απόλλωνας έχει κάποιο θέμα, έτσι μου φάνηκε στο μεταξύ μας παιχνίδι.
Μάλλον ελπίζω ότι είναι ατυχές από μεριά του παίχτη, αλλά όπως και να έχει, έγινε αυτό. Πήρε και την πιο γρήγορη κόκκινη κάρτα, όχι την απευθείας, με δύο κίτρινες, γιατί ήταν δεύτερη κίτρινη αυτή η κόκκινη, καθώς μπήκε στο 91ο λεπτό και στο 93 αποβλήθηκε για δεύτερη κίτρινη. Απλώς στη συνέχεια πήρε, έκανε μάλλον τις κινήσεις αυτές. Δεν πήρε την κόκκινη, διότι επιτέθηκε στον διαιτητή της αναμέτρησης. Μπήκε οπότε με πολλά νεύρα ή θεώρησε ότι δεν έπρεπε να του δείξει η δεύτερη κίτρινη. Σταύρο, ένα σχόλιο για την εικόνα που μιλάει μόνη της βέβαια, αλλά θέλω να μου κάνεις ένα σχόλιο. Δηλαδή, πόσο μπορεί να φρεθείς εκτός αυτού ή να έχεις προηγούμενα με κάποιο διαιτητή, δεν μπορώ να το καταλάβω πώς φτάνεις να ρίξεις κουτουλιά και να χτυπήσεις από κάτω με μπουνιά τον διαιτητή. Δεν θέλω να σχολιάσω τη φάση. Ο καθένας ό,τι κάνει είναι υπεύθυνος για τον εαυτό του. Σας θυμίζω ότι υπάρχει από την Super League. Σταύρο, μια δυνατή μονομαχία. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια γνωρίζουμε ποιος είναι ο πρωταθλητής, ο Ολυμπιακός, και φέτος καταφέρνει να ξεχωρίζει, καταφέρνει να είναι στην κορυφή. Καθόλου τυχαίο, έτσι. Έτσι, Σταύρο. Όχι, φαίνεται ότι έχει την καλύτερη ομάδα όλα αυτά τα χρόνια. Βλέπουμε και εδώ βέβαια την εικόνα, Σταύρο. Ναι. Οι άλλες ομάδες δείχνουν να μην έχουν διάρκεια και έχουν σκαραμπανεβάσματα, και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Διαχρονικά βέβαια, έτσι. Ναι, τα τελευταία χρόνια γενικά. Έχει το καλύτερο ρόστερ ο Ολυμπιακός φέτος και πολύ εύκολα. Είναι αυτό που λέμε και για το τοπικό, δηλαδή ότι υπάρχει πάγκος, υπάρχει ποιότητα ποδοσφαιριστών. Υπάρχει ποιότητα ποδοσφαιριστών, έρχονται καλοί παίκτες στον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια. Θα τολμήσω να πω, πώς πολλές φορές λένε ότι ο Ολυμπιακός είναι ο Μπάγερν της Ελλάδας. Να πω ότι ο Πάμιτσος για το τοπικό ποδόσφαιρο μιλάμε, έτσι, γιατί είναι αυτοτοπική, είναι ο Ολυμπιακός του τοπικού. Θεωρώ όχι, ότι ο Ολυμπιακός έχει μεγάλη διαφορά από τις υπόλοιπες ομάδες. Κάτι το οποίο δεν βλέπουμε βέβαια στην αυτοτοπική αντίστοιχα εδώ, μέσα από όσο αναφέρεις. Βέβαια αυτό δεν φαίνεται, γιατί υπάρχουν και πολλοί επικριτές του Ολυμπιακού. Το ρίχνουν στην διαιτησία. Μήπως είναι αυτό που λέγαμε το άλοθη, που αν ρίχνεις πάντα ότι φταίει κάποιος άλλος, θεωρείς εσύ. Κοίτα, δεν πιστεύεσαι. Σε κάποια σημεία, όχι για φέτος, γενικά όλα αυτά τα χρόνια, έχει ευνοηθεί ο Ολυμπιακός. Αλλά υπάρχει είναι, κάποιο προτάσμα, θεωρείς, Σταύρο, του κόσμου που δεν ευνοείται ο δυνατός, δηλαδή η καλή ομάδα? Έχουμε δει να ευνοείται και η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ, αντίστοιχα και σε όλα τα μεγάλα προτάσματα. Και η Μπάγερν, που σας προαναφέραμε. Ναι, όλοι ευνοούνται, όλοι θα διοικηθούν κάποια στιγμή. Ο Ολυμπιακός έχει την καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή και στο λέω εγώ που δεν είμαι Ολυμπιακός. Φαίνεται αυτό από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, είναι εικόνα, είναι. Ναι, τώρα π.χ. στο Champions League να πάρει διπλό μέσα στην Arsenal που είναι φέτος. Θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Διπλό στην Δυναμό και πας τόσο και εδώ στην Ελλάδα είσαι μπροστά τόσο εύκολα. Φαίνεται η διαφορά από τις ελληνικές ομάδες. Οι υπόλοιπες ομάδες δεν έχουν τέτοια παιχνίδια τέτοιας έντασης και έχουν σκαμπανεβάσματα. Κακά τα ψέματα. Ο ΠΑΟΚ που έχει περάσει και από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει οργανωθεί πάρα πολύ σε σχέση με τα παλιά χρόνια. Έχει με το Σαββίδι βρει επενδυτή. Έχει βρει επενδυτή, γίνονται καλές κινήσεις. Ακόμα του λείπει κάτι όμως. Δεν μπορούμε να πούμε ότι συγκρίνεται με τον Ολυμπιακό. Έχει σε μέγεθος ομάδας, είναι πολύ μεγάλη ομάδα. Αλλά αγωνιστικά με τον Ολυμπιακό δεν συγκρίνεται αυτή τη στιγμή. Αστέρας Τρίπολης, ένα σχόλιο. Εδώ που είναι ο Αστέρας Τρίπολης είναι. Κρατιέται όλα αυτά τα χρόνια σε υψηλές θέσεις. Είναι μεγάλο κατόρθωμα. Είναι το έχει μεσοβδόμαδα και όλα στην πέμπτη match Europa League, δεύτερη χρονιά, πολύ σημαντικό, με το ΑΠΟΕΛ λοιπόν στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, δυνατό παιχνίδι. Πρώτα θα βρεθούμε και εμείς εκεί, η τηλεόραση Best. Ο Αστέρας Τρίπολης έχει κάνει κάτι πολύ καλό και έχει διάρκεια, αυτό είναι το σημαντικό. Είναι δύσκολο να είσαι από μια περιοχή τόσο μικρή και να κάνεις τόσα μεγάλα πράγματα στο ποδόσφαιρο. Όπως είναι η δεύτερη συνεχόμενη παρουσία στους ομίλους του Europa League. Και από την άλλη, εγώ θεωρώ το πιο σημαντικό είναι ότι δεν έχει βρει χημεία αυτή η ομάδα τη φετινή περίοδο σε σύγκριση με τα προηγούμενα δύο χρόνια και εν τούτης βρίσκεται στο πρωτάθλημα μέσα στην πεντάδα. Δηλαδή να μην έχεις επί της ουσίας πιάσει την απόδοση που μπορείς να πιάσεις με την ποιότητα των ποδοσφαιριστών σου και πάλι να μην είσαι εκτός στόχων. Είναι αυτό το μεγαλύτερο επίτευγμα. Ναι, είναι μέσα στους στόχους της, ναι. Και θεωρώ ότι πιστεύω ότι στον Αστέρα Τρίπολης γίνεται καλή δουλειά στο οργανωτικό κομμάτι και σε θέματα επιλογών. Που οι επιλογές μάλλον έρχονται όταν έχεις ηρεμία και καθαρό μυαλό, ναι, οικονομικό. Ναι, το μυαλό τους είναι καθαρό, γιατί το οικονομικό κομμάτι είναι πολύ καλό. Γιατί η τσέπη είναι γεμάτη. Ναι. Που και βλέπουμε σε άλλες ομάδες να λέμε τι θολά πράγματα γίνονται, γιατί μάλλον η τσέπη είναι άδεια. Γενικά αυτή η ομάδα δείχνει ότι έχει μια ηρεμία σε όλα τα μέτωπα.
σε όλα τα επίπεδα βέβαια. Αυτός ο συγκεκριμένος δεν φταίει για την εικόνα, για την εμφάνιση τη σημερινή τη ομάδα. Δεν πρόλαβε. Εγώ προσωπικά δεν θα καθόμουν στον πάγο καμία ομάδα, αν ήμουν μια μέρα στο στην ομάδα. Μπορεί να του ζητήθηκε. Όχι, ωραία. Εσύ τι προσωπικότητα έχεις, να το πούμε διαφορετικά. Σου ζητείτε. Δηλαδή θα κάνεις οτιδήποτε σου ζητηθεί. Μπορεί να. Σίγουρα η Καλαμάτα είναι μεγάλο μέγεθος. Άρα δείχνεις. Ξεκινάμε λάθος, κύριε Ράλη. Ξεκινάμε λάθος ότι ο προπονητής που έρχεται είναι χαμηλότερος της ομάδας. Αν το πάμε ότι η μαύρη θύρα είναι μεγάλη, θέλουμε να την κάνουμε μεγάλη στη συνέχεια. Δεν γνωρίζω. Δεν μιλάγαμε για το παρελθόν. Δεν μιλάγαμε στο παρελθόν. Ο κύριος Κλάδης προσπάθησε και αυτός είχε τις ελλείψεις του σε πολλά πράγματα. Έδειχνε να χάνει τα αποδυτήρια εκεί με τις μειονότητες που υπάρχουν μέσα στην ομάδα και φαίνεται να χάνεται το όλο παιχνίδι. Εμείς αυτό μαθαίνουμε από πληροφορίες εντός της ομάδας. Γι' αυτό έρχονται αυτά τα αποτελέσματα. Πέναλτι, συνεχόμενα διαρκείς παραβάσεις. Διπλό στο ημίχρονο άσο τελικό. Γενικότερα βλέπουμε μια ομάδα η οποία ναι μεν, okay, μπορεί να μην πήγαινε για πρωτάθλημα παρά το γεγονός ότι όλοι αυτό θεωρήσαμε μετά τις δύο πρώτες νίκες, αλλά πάει, έτσι διαρκώς λέγεται και από τα χείλη της διοίκησης, ότι πάμε για πρωτάθλημα. Πώς? Δηλαδή πραγματικά δεν μπορώ να το συλλάβω. Εγώ πάντως στενοχωρήθηκα πάρα πολύ σήμερα. Με ποια έννοια? Ότι μαθαίνω στο πρώτο ημίχρονο από τους δημοσιογράφους ότι η ομάδα κερδίζει, ότι η ομάδα παίζει μονότερμα. Και επί της ουσίας, όχι μόνο δεν βάζει δεύτερο για να κλειδώσει το παιχνίδι, αλλά δέχεται και δύο στο δεύτερο ημίχρονο χωρίς να αντιδράσει καθόλου. Από μια κάκιστη ομάδα όπως είναι η Ερμηνεία, τη φετινή μιλάμε περίοδο, έτσι μην μπερδευόμαστε, τη φετινή περίοδο και στο ξεκίνημα. Πού πηγαίνει η ομάδα της Καλαμάτας εν τέλει? Μάλλον για τη δύσκολη παραμονή. Θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Ελπίζουμε να μην γίνει ο σάκος του box, γιατί αυτή η ομάδα πραγματικά είναι ιστορική. Αλλά το ιστορική και το πόσο βαριά φανέλα είναι σε μια ομάδα εξαρτάται και από τους ανθρώπους που την αντιπροσωπεύουν, που την εκπροσωπούν. Και από ό,τι φαίνεται τα τελευταία χρόνια, δεν ξέρω αν μπορούν να σταθούν οι ίδιοι στο μέγεθος που λέγεται Μαύρη Θύελλα και στην ιστορία που έχει αυτή η ομάδα. Και εδώ θα έρθω να θίξω και το θέμα, επειδή έχουμε και τον Σάββατο του Τζουλάκο κοντά μας. Κάποιοι θεωρούσαν το καλοκαίρι ότι δεν μπορούσε να υπάρξει στην ομάδα ο Σταύρος Τζουλάκος. Και όχι ότι τον έχω εδώ αυτή τη στιγμή, αλλά θεωρώ ότι είναι μια αξιόλογη επιθετική λύση για κάθε ομάδα. Και το έχει αποδείξει με τον Μεσσηνιακό που πέτυχε αρκετά τέρματα με την παρουσία του σε μια χρονιά. Και βέβαια θα ήταν πακέτο με τον Χρήστο Καλατζή. Δεν μιλάμε για τον Χρήστο. Όλοι ξέρουμε την πορεία του στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά και την βοήθεια. Και ακόμα ο Χρήστο Καλατζή θεωρώ μέσα του θέλει να επιστρέψει στη Μαύρη Θύελλα, διότι θέλει να κλείσει με κάτι καλό. Να τον θυμούνται όλοι με κάτι καλό με τη Μαύρη Θύελλα. Και όχι με δύο αποτυχημένες δουλειές. Στον Σταύρο τον Τζουλάκο. Σταύρο, να σε ευχαριστήσω για την σημερινή σου παρουσία εδώ στην Κυριακή στα Σπορ. Πιστεύω ότι είδαμε αρκετά πράγματα. Ναι, ήταν πάρα πολλά για τα βίντεο σου. Κάνεις καλή δουλειά. Τρέχουμε έτσι όλο το σύνολο. Αυτό δεν κοιμόμαστε, που λέμε το Σαββατοκύριακο. Και βέβαια, για να μπορεί ο κόσμος να βλέπει ότι καλύτερο μπορεί. Έτσι, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι τεχνικό, είναι τοπικό. Έτσι. Ένα σχόλιο. Πολύ δύσκολο. Και στο κλείσιμο και για Σπάρτη που είδαμε, Κώστας Ηλιόπουλος, σκόρερ, 3-0, πρώτη θέση Σπάρτη, Καλαμάτα, ναι, ένα σχόλιο αν θέλεις και πολύ, εκεί. Η Σπάρτη είναι πολύ καλή ομάδα και το ξέραμε αυτό εξ αρχής, θα είναι από αυτές που θα κυνηγήσουν. Και το... πιστεύεις ότι εν τέλει από που ακούγονται θα καταφέρει να... Πιστεύεις, έτσι μια πρόβλεψη. Αρχικά έδειχνε ο Παναρκαδικός πολύ δυνατός με τον Νεολικό. Όλοι ξέραμε η Σπάρτη ότι θα πάει δυνατά, αλλά εγώ βλέπω και ο Παναργιακός να, να διεκδικήσει πολλά. Γιατί και λόγω ότι στη διοίκηση νομίζω είναι ο πρώην πρόεδρος της Ερμιονίδας, αν δεν κάνω λάθος, και έχει και πολύ καλό προπονητή. Βέβαια. Αυτά λοιπόν και για σήμερα. Να σε ευχαριστήσουμε, Σταύρο Τσουλάκο, για την παρουσία σου εδώ στην Κυριακή στα Σπόρ. Εύχομαι καλή συνέχεια και στην ομάδα σου αλλά και σε εσένα προσωπικά με υγεία πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ πολύ και εσύ. Καλή συνέχεια. Αυτό ήταν ο Σταύρος Τσουλάκος. Αυτή ήταν η Κυριακή στα Σπόρ και για σήμερα.